Στο Βελβεντό Κοζάνης λειτουργεί μέχρι σήμερα η παιδική βιβλιοθήκη ως πυρήνας πολιτισμού, γνώσης και δημιουργίας. Τόπο συνάντησης μικρών και μεγαλύτερων μαθητών που αγαπούν το βιβλίο, την ανάγνωση και μέσα από δράσεις αναπτύσσουν δεξιότητες, συμμετέχουν σε προγράμματα με την καθοδήγηση της εμψυχώτριας Βάγια Σταμάτη, η οποία μεγάλωσε μέσα στις μυρωδιές του χαρτιού της βιβλιοθήκης στη γενέτειρά της. Γίνεται μια σημαντική δουλειά. Έχουν ήδη υλοποιηθεί 2 καλοκαιρινές εκστρατείες, που σημαίνει ότι τους καλοκαιρινούς μήνες η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή και λειτουργεί ίσως και με πολύ περισσότερα παιδιά από ότι το χειμώνα, λόγω του ελεύθερου χρόνου που είναι περισσότερος. Εργαστήρια και μέσα στη διάρκεια του χειμώνα, όπως ας πούμε πριν τα Χριστούγεννα. Τώρα υλοποιείται ένα εργαστήριο το οποίο είναι πιλωτικό, με τίτλο «Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα έχουμε θέμα». Κάναμε στην καλοκαιρινή εκστρατεία μία ταινία μικρού μήκους, ασπρόμαυρη, που τίτλος ήταν «Η αληθινή φιλία». 38 χρόνια ιστορίας και η παιδική βιβλιοθήκη Βελβεντού παραμένει ανοιχτή ακόμα και μετά το μαρασμό, αλλά και μετά από κάποια μικρά διαστήματα που έμεινε κλειστή, λειτουργεί με την οικονομική στήριξη τόσο των Βελβεντινών όσο και των ομογενών της Αμερικής. Η βιβλιοθήκη είναι παλιά, πρέπει να γεμίσει με νέο υλικό, νέες τεχνολογίες πρέπει να μπουν για να βοηθήσουν στα παιδιά να συνεχίσει και η βιβλιοθήκη να είναι ένα ανοιχτό παράθυρο σε όλο τον κόσμο. Η Παιδική Βιβλιοθήκη Βελβεντού είναι μία από τις πιο δραστήριες και όμορφες βιβλιοθήκες της χώρας. Τα παιδιά στην εποχή του ίντερνετ και της τεχνολογίας στο Βελβεντό Κοζάνης συναντιόνται καθημερινά στη βιβλιοθήκη, όπου όλα μαζί διαβάζουν, δημιουργούν ανάμεσα σε βιβλία, παιχνίδια, μουσικές, ζωγραφιές, κινηματογράφο, έχουν το δικό τους τυπογραφείο και ανοίγουν το δικό τους παράθυρο στον κόσμο. Με έκανε περισσότερη εντύπωση η δράση με το σημείο τήξης και πήξης, που πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο που φτιάχνει παγωτά και είδαμε πώς φτιάχνουν παγωτά. Μου αρέσει γιατί έχει πολλά βιβλία και ερχόμαστε εδώ και κάνουμε εργασίες που μας βάζει η κυρία από το σχολείο. Κάναμε παραστάσεις, το οποίο λεγόταν «Ο πλανήτης των χρωμάτων», και τη γράψαμε εμείς και μετά την ανεβάσαμε. Ζωντανό παράδειγμα η λειτουργία μιας παιδικής βιβλιοθήκης που πρωταγωνιστεί η χαρά και η δημιουργία των παιδιών μέσα από τα προγράμματα που υλοποιούν. Κρατούν ακόμα τα λόγια της Ανέτ Σλουμπερζέ όταν την επισκέφθηκε. Η βιβλιοθήκη δεν πρέπει να περιορίζεται στην ανάγνωση. Δημιουργεί ομάδες, είναι ένα κέντρο, ένας πυρήνας που αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις και τα παιδιά συμμετέχουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας του αύριο.